Σφοδρέ οδομαχίες στο Κάιρο μεταξύ υποστηρικτών και πολέμιων του Μοχάμεντ Μόρση κατά τη διάρκεια τη νύχτα. Ένα αυτοκίνητο τυλίχθηκε στι φλόγε. Βόμβε Μολότοφ, πέτρε βεγγαλικά. Η μάχη σώμα με σώμα συνεχίστηκε για αρκετέ ώρε. Οι αδελφοί μουσουλμάνοι, μετά το θάνατο τριών διαδηλωτών από πυροβολισμού έξω από το στρατόπεδο τη Προεδρική Φρουρά, επιχείρησαν να κινηθούν προ την πλατεία Ταχρήρ. Η μαζική κάθοδο των Ισλαμιστών για την ανακατάληψη τη πλατεία δεν θα μπορούσε να μείνει αναπάντητη. Οι δύο πλευρέ βρέθηκαν αντιμέτωπε στη γέφυρα τη 6η Οκτωβρίου, μεταξύ του κτηρίου τη κρατική τηλεόραση και τη πλατεία Σύμβολο τη Επανάσταση. Οι δυνάμει ασφαλεία και ο στρατό μένουν προ το παρόν αμέτωχοι. Οι Ισλαμιστέ αναγκάστηκαν τελικά να υποχωρήσουν. Πανηγυρική η ατμόσφαιρα και πάλι στην πλατεία Ταχρήρ. Η παρασκευή της οργής όπως ονόμασαν οι Ισλαμιστές στη σημερινή ημέρα βάφτηκε στο αίμα. Σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση, τουλάχιστον 17 άνθρωποι σκοτώθηκαν και εκατοντάδες τραυματίστηκαν από τα επεισόδια που σημειώθηκαν σε όλη τη χώρα.